Αχ, πώς πιάστηκες βρε έτσι. Πώς πιάστηκες βρε έτσι. Κάτσε να αφήσω λίγο νήμα. Κάτσε. Λίγο παρακάτω. Κάτι έπιασα, κάτι σε υπερκόχανο. Για να μην χτυπάει καθόλου. Να. Δύο στα δύο από τη ράχη. Πάλι πήγε να χτυπήσει κάτι. Μάλλον κάτι τέτοιο. Έχω την εντύπωση ότι όποιο χρωματισμό, αυτό πρέπει να ήταν πέτρα, όποιο χρωματισμό να προτιμήσω, ναι, ήταν φύγια. Όποιο χρωματισμό και να προτιμήσω από αυτά, δεν θα έχει μεγάλη διαφορά εδώ πέρα. Το κολύμπι τους είναι το ίδιο. Εδώ πρέπει να έχει μπροστά βράχο. Θα προσπαθήσω να τσιγκάρω λίγο πιο, να πλιτσάρω λίγο πιο έντονα. Για να γλιτώσω το σκάλωμα.
Πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ έχει παντού πέτρες. Θέλω να πάω σε ένα σημείο να ρίξω, να δω τι γίνεται. Μάλλον θα πάω εκεί που είναι και πιο υπερυψωμένο. Κάνει παντού πατήματα με πέτρες. Να ρίξω λίγο προς μια κατεύθυνση, λίγο πιο προς τα εκεί μέσα. Εδώ έχει πέτρες. Και πιθανά σκαλώματα. Άλλαξα και το τεχνητό, έβαλα άλλο χρωματισμό. Βασικά ίδιο τεχνητό, διαφορετικό χρωματισμό. Για να δούμε. Ένας ωραίος χάνος μάλλον. Ναι. Ένας ωραίος χάνος. Πιάσαμε από τα βαθιά, αλλά για να είναι τόσο βαθιά εκεί, τόσο βαθιά, τόσο μακριά από μένα, πάει να πει ότι και εκεί ακόμα είναι ρηχά, δηλαδή έχει σκαλοπάτια μέσα, το οποίο προφανώς και είναι καλό. Καλό και κακό. Καλό γιατί τα σκαλοπάτια, τα βραχάκια, τα μονόπετρα, όλα αυτά έχουν ψάρια. Κακό γιατί έχουν και σκαλώματα. Εδώ είναι μια ξέρα κοντά στο στη στεριά που με αφήνει να πάω αρκετά μέσα. Έχετε και ένα καΐκι. Άλλος ένας χάνος. Είναι τα πιο συνηθισμένα γιατί είναι αυτά που χτυπάνε χωρίς δισταγμό. Οι χάνοι και οι πέρκες. Πέρκα δεν έχω πιάσει σήμερα ακόμα. Ίσως να πιάσω στα λίγο πιο ρηχά. Thank you.
άλλος ένας χανούλης. Να και η Πέργα που έλεγα ότι δεν έπιασα μέχρι στιγμής. Χτύπησε στο γύλο. Έχει λίγο περισσότερο αντίσταση από το χάνο η Πέργα. Και άλλη Πέργα. Ξυπνήσαν οι Πέργες, φαίνεται. Ποιος ξέρει, ίσως ο γύλος να είναι το αγαπημένο τους γεύμα. Προς τη στεριά, γιατί από εδώ δεν μπορώ να πάω άλλο, να περπατήσω πάνω στις ξέρες, πάνω στα βράχια. Θα πάω έξω, θα πάω εκεί κοντά στη Μητούλα, θα ρίξω λίγο, μετά έχει ένα κολπίσκο, μια παραλιούλα, θα ρίξω και εκεί και θα προχωρήσω. Έχει μια φοβερή ξέρα εκεί απέναντι που πάει μέχρι μέσα, δηλαδή μπορεί να πηγαίνει και 100 μέτρα από τη στεριά, στη μύτη εκεί, μέχρι μέσα, μπορεί να πηγαίνει και 100 μέτρα. Είναι φοβερή ξερά για να ρίχνεις αριστερά-δεξιά. Την είχα δοκιμάσει παλιότερα με spinning. Και σήμερα είναι πολύ ωραία μέρα για spinning, να ρίχνεις στα βαθιά. Μήπως παίρνανε τίποτα το νοηδί. Αλλά η μέρα σήμερα έχει LRF. Για μένα. Δυστυχώς στο ψάρεμα πρέπει να διαλέγεις ποια τεχνική θες να κάνεις πριν πας για ψάρεμα, ειδικά όταν ασχολείσαι με παράκτιο ψάρεμα. Και όχι από βάρκα. Έχεις αρκετές επιλογές και πρέπει να, ανάλογα με την εποχή, ανάλογα με τον καιρό, με το μέρος που θες να πας, με το μέρος που βρίσκεσαι. Βέβαια, για να πάρεις τέτοιες αποφάσεις, τι ψάρεμα θα κάνεις σήμερα στο μέρος που θα πας, πρέπει να έχεις και κάποιες γνώσεις. Πρέπει να έχεις και γνώσεις να ξεχωρίζεις τον τόπο, να λες τι ψάρια ενδεχομένως να κρατάει αν έχεις ξανάρθει, να ξέρεις τι ψάρια έχεις πάρει ή τι ψάρια ακολούθησαν τα δολώματά σου, τι τόπο βρήκες με ξέρες, με φύκια, με αχινούς. Όλα αυτά να ξέρεις τι ψάρια μπορεί να κρατάει. Και αλήθεια είναι ότι εγώ τέτοιες γνώσεις δεν έχω. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές εδώ για LRF, γενικότερα για ψάρεμα. Έχω δοκιμάσει short jigging.
σε κάποια σημεία. Δεν είναι αρκετά βαθιά για short jigging, είναι η αλήθεια. Έχω δοκιμάσει spinning. Είναι καλά τα βάθη για spinning και είναι και καλά τα σημεία για spinning. Έχω πάρει κάποια αποτελέσματα εδώ με spinning, αλλά τα μεγέθη ήταν μικρά. Τα πιο καλά αποτελέσματα τα έχω πάρει με LRF. Τα έχω πάρει με LRF σε άλλο σημείο βέβαια. Τώρα έχω αποφασίσει να κάνω μία διαδρομή που την είχα κάνει με spinning. Τώρα θα την κάνω με LRF για να δω σε ποια σημεία μπορώ να πω ότι έχει ψάρια LRF. Αυτό ήταν κάτι καλό που το χάσαμε. Δεν ξέρω. Ήταν καλό σε μέγεθος, γιατί η αντίσταση του καλαμιού ήταν καλή, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν κάποιο αξιόλογο ψάρι, δηλαδή μπορεί να ήταν κάποια μεγάλη πέρκα που έκανε κόντρα στην αρχή και ξεψάρισε. Πιστεύω ότι όσο προχωράω προς τα δεξιά, και πάω σε πιο ανοιχτά μέρη, να το πω έτσι απλά, πιο απάτητα, πιο αψάρευτα, μπορεί να έχει και κάτι καλύτερο. Μπορεί να είναι και η ίδια πέρκα με πριν, αν και ήταν λίγο πιο δεξιά. Ναι, είναι αυτό το τσίπημα που κάνουν οι πέρκες. Που σε ένα μη έμπειρο ψαρά όπως είμαι εγώ, μπορεί να νομίζεις για ένα δευτερόλεπτο ή για κλάσμα του δευτερολέπτου τι ήταν αυτό, τσίπημα ή σκάλωμα τώρα. Γιατί κάνουν ένα χοντρό τσίμπημα χωρίς να σπαρταράνε ιδιαίτερα. Όπως κάνουν άλλα ψάρια. Και αναρωτιέσαι τώρα, με τσίμπησε κάτι ή σκάλωσε σε κανένα βράχο, σε κανένα φύκι. Κάτι χτύπησε.
ακολούθησε ένας πολύ ωραίος αργός. Αλλά η κίνησή του, η κίνηση που έκανε στο τεχνικό, δεν το δελέασε αρκετά ώστε να χτυπήσει. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η θάλασσα και τα νερά είναι πάρα πολύ καθαρά. Όταν είναι τόσο καθαρά, έχει άπνοια ακόμα, δεν έχει σηκώσει καθόλου αεράκι. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να ξεγελάσεις ένα ψάρι. Ειδικά όταν στέκεσαι και εσύ ο ίδιος μέσα στο νερό. Κάποια στιγμή, άμα πλησιάσει αρκετά, βλέπει τη σκιά σου, βλέπει την κίνηση του καλαμιού, εξαφανίζεται. Εκεί πέρα που λες τώρα θα το χτυπήσει, να κάνω μια παύση, το βλέπεις κάνει τσουπ και φεύγει προς τα πίσω. Α. Το πρώτο ψαράκι με το ύμα, μάλλον κάτι σε χάνος ή πέρκα από τα βαθιά. Πέρκα. Ωραίο ψαράκι. Έφυγε. Α. Ξεψάρισε. Αυτό που βλέπω εγώ να έχει για τα ψάρια είναι αχινή. Έχει πολλούς αχινούς. Τι είναι αυτό πάλι? Ένας χάνος μηνιών, λίγο πιο μεγάλος από το τεχνητό. Άντε. Νομίζω ότι ήταν κάτι καλό, αλλά ήταν μια τεράστια πέρκα. Ωραία μάνα μου πέρκα. Δες εδώ πως φαίνεται το τεχνητό στο στόμα της πέρκας. Τεράστια πέρκα. Ωραίο ψάρι. Κάνω LRF συστηματικά. Περίπου 1,5 χρόνο. Και πάλι χάνω τεχνητά. Υπάρχουν αρκετές φορές που θα πάω, δηλαδή στα 3 ψαρέματα θα χάσω ένα τεχνητό. Δεν είναι ότι θα χάσω σε κάθε ψάρεμα τεχνητό, αλλά πάλι χάνω τεχνητά. Να, κάτι καλό. Α. Δες εδώ αντίσταση. Έκανε χτύπημα στην αρχή και με μπέρδεψε, αλλά ναι, μετά το κατάλαβα. Δείτε πάλι πέρκα.
Θηρίο. Ουφ. Έφυγε. Ορισμένες φορές κάνει διαφορά. Κάτι είδα να γυαλίζει εκεί. Για να παίξουμε λίγο. Κάτι πήρα. Γυλός. Για να χτυπάει τόσο και να μην έχει βάρος, είναι γύλος. Ο γύλος είναι πολύ πιο ζωηρός από τα άλλα ψαράκια μικρά, από τα άλλα μικρά ψαράκια όπως οι πέρκες και οι χάνοι. Είναι πολύ πιο μικρός αλλά πολύ πιο ζωηρός. Αυτό είναι κάτι καλό όμως. Εντάξει. Να σου πω, τι ήταν αυτό τώρα. Τσίμπησε ψάρι. Πήγε κοντά σε βράχο προφανώς και πιάστηκε το τεχνητό ή άλλη σαλαγιά από το βράχο, ή έφυγε από το ψάρι και πήγε πάνω σε βράχο. Όπως και να έχει, ξεσκάλωσε. Χάσαμε το ψάρι, αλλά τουλάχιστον δεν χάσαμε και το τεχνητό. Δεν θα το άντεχα να χάσω δεύτερο τεχνητό. Δεν θα το άντεχα να χάσω δεύτερο τεχνητό. Αν και το συγκεκριμένο το έχω ψαρέψει πάρα πολύ. Μία παύση στο τέλος, όταν ένιωσα κάτι να ακουμπάει το τεχνητό και χτύπησε υπερκούλα, η οποία στην ουσία δεν το χτύπησε, το ακούμπησε πάλι και πιάστηκε από το πλάι. Έχουν περιέργεια, πάνε να δούνε τι είναι, θα κάνω πως το χτυπάω. Προχωρήσουμε πιο κάτω μετά. Έχει ένα ωραίο βραχάκι εκεί που θυμάμαι που μου άρεσε. Έλα. Γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι ίσως να ήταν καλή μέρα σήμερα. Πάλι σκάλωσε μέσα στα βαθιά, ρε παιδί μου. Ότι ίσως να ήταν καλή μέρα σήμερα για spinning. Τι έπιασα τώρα. Κάτι έπιασα που σκάλωσε και μετά χάνος. Σύρθηκε κάτω, πιάστηκε η σαλαγιά η μπροστά.
σκάλωσε και ευτυχώς έπαιξε και αυτός πάνω στο βράχο, σπαρτάρισε λίγο και μου το ξεσκάλωσε το τεχνητό. Αλλιώς θα μπορούσε να έχει φύγει ο Χάνος και να έχει μείνει το τεχνητό πάνω και εγώ να κάθομαι και να βρίζω για δεύτερη φορά. Σκάλωσα πάλι. Τι θα γίνει με αυτήν την κατάσταση. Ευτυχώς ελπίζω ότι μπορεί να είναι φύκια. Τι θα γίνει με αυτήν την κατάσταση σήμερα. Πώς θα έχω καταφέρει έτσι. Οπα, πού πάω εγώ τώρα. Γιατί πάω στα βαθιά. Παραλίγο να πέσω γιατί γλίστρησα, αλλά τα κατάφερα. Έλα. Τώρα αν είχα μάσκα θα βούταγα. Έλα. Το χάσα. Δεύτερο τεχνητό που χάνω. Δεύτερο τεχνητό που χάνω. Τι μέρα και η σημερινή. Τι μέρα και η σημερινή. Δεν έχω βγάλει ψάρι ούτε για δείγμα της προκοπής και έχω χάσει δύο τεχνητά. Εντάξει. Μιλάμε για βατερλό η σημερινή ημέρα. Τελείως όμως. Βατερλό. Βατερλό κανονικό. Για να δούμε, θα χαμογελάσουμε επιτέλους σήμερα ή θα μας πάει έτσι η μέρα. Πάνω που το είπα, αλλά δεν είναι, είναι μικρό. Σπαράκος. Ένας μικρός παράκος. Sorry, το ξέρω. Θα σε αφήσω φυσικά. Αλλά έχεις πιαστεί από το πτερύγιο. Πώς τα κατάφερες να είσαι. Ωραίος. Αλλά μικρούλης. Ελπίζω σε κάτι καλύτερο. Πάμε να δούμε. Τι έγινε, 2-2. Πέρκα. Μεγάλη, αλλά πέρκα. Δες εδώ μάχη. Μεγάλη αλλά πέρκα. Θηρίο. Θηρίο πέρκα. Αυτή έχει φάει τραυματισμό είτε από άλλο ψάρι είτε από καμάκι. Πολύ πιθανό. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ.
τη γλίτωσες μία, θα τη γλιτώσεις και δεύτερη. Αν είχα κρατήσει αυτή και τις άλλες δύο μεγάλες που είχα πιάσει νωρίτερα, θα είχα κάνει μια πολύ ωραία τηγανιά, ομολογουμένως. Αλλά δεν πειράζει. Ας μην βγάλουμε και επιτυχίες στις πέρκες. Αν και είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα θυράματα του LRF. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσω αυτό το τεχνητό, το ροζ χρωματισμό του τυρίγου, θα κάνω βουτιά αναγκαστικά. Αναγκαστικά θα κάνω βουτιά, θα κάνω το πρώτο μου μπάνιο για φέτος. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, κάπου πρέπει να σταματήσει. Κάπου πρέπει να σταματήσει και θα σταματήσει εδώ τώρα. Ξανάρχομαι, πάω να αφήσω τα πράγματα έξω και έρχομαι να κάνω την πρώτη μου βουτιά. Δεν θα το αφήσω έτσι αυτό, δεν γίνεται. Δυστυχώς. Θα το τοποθετήσω κάπως. Βγάζω καπέλο, βγάζω γυαλιά. Βγάζω μπλούζα. Βγαίνουμε να δεν έχουμε πίσω τα μέσα στις τσέπες. Και πάμε για βούτα.